Επειδή συμπληρώθηκε η ώρα νομίζω, δεν θα πω περισσότερα. Απλώς ας κρατήσουμε ένα δίδαγμα. Ας πολεμήσουμε την υποκρισία όπου και αν τη βρίσκουμε. Στον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιοι να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Πού υποκρινόμαστε, πού λέμε ψέματα. Και είπαμε, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και κατά διάνοια και με τη ζωή μας. Άλλο είμαστε και άλλο φαινόμαστε. Για να αρχίζει η θεραπεία και του εαυτού μας και του κόσμου ολού με τη χάρη του Θεού. Βλέπετε σήμερα, να πω αυτό και να κλείσω και μετά αν θέλετε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, κάποια συζήτηση, μας περνάνε πολλά μηνύματα, ξέρετε πώς, μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης τα λέμε, συσκότησης μπορούμε να τα πούμε κλπ. Κλπ. Περνάνε την προπαγάνδα τους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλα τα μέσα σήμερα είναι υπέρ των ομοφυλοφίλων, τα μεγάλα κανάλια. Μα καλά, δεν υπάρχει και ένας να διαφωνήσει. Και αυτό έχει περάσει σιγά σιγά στο λαό ως κάτι το οποίο επικρατεί σε όλους, ενώ δεν επικρατεί. Είναι μια ασήμαντη μειοψηφία. Αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι δεν έχουμε τίποτα με αυτούς, τους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ομοιοποίηση της αμαρτίας και να τους χειροκροτήσουμε για την αμαρτία αυτή που κάνουν. Να τους δεχτούμε ως εικόνες Θεού, τους δεχόμαστε, τραυματισμένες εικόνες, όπως είμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την αμαρτία και να πούμε μπράβο, καλά κάνετε. Αυτό θέλουν αυτοί. Και αυτό είναι ο έσκατος βαθμός κακίας. Να αμαρτάνεις δημόσια και να θέλεις και το χειροκρότημα των άλλων. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά μας το περνάνε. Και ήδη το έχουν περάσει στην Αμερική. Στην Αμερική είσαι political correct, έτσι το λένε. Είσαι σωστός. Βλέπετε political, πολιτική πάλι, υποκρισία. Όταν δεν αντιδράς αυτό το θέμα, κατά κύριο λόγο. Δεν μιλάς τίποτα για τους ομοφυλόφιλους. Είναι και αυτοί normal, απλώς είναι διαφορετικοί. Αύριο θα μας πούνε ότι και οι κτηνοβάτες, συγγνώμη για τη λέξη, και οι παιδόφιλοι, μια διαφορετικότητα είναι και αυτή. Θα το χάψουμε και αυτό, θα δείτε. Γιατί? Γιατί μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτή την υποκρισία. Και υποκρινόμαστε ότι τα δεχόμαστε. Και όταν υποκρίνεις ότι το δέχεσαι, θα επικρατήσει αυτό. Εκεί ποντάρει ο διάβολος. Και μετά θα φτιάξει και νόμους. Και έφτιαξε το κράτος. Και τους ψηφίσαμε. Και κανένας δεν έκλεισε κανένα δρόμο. Όταν όμως απειλήθηκε η τσέπη μας, κλείσαμε τους δρόμους. Δεν λέω να μην τους κλείσουμε. Μην τους κλείσουμε και γι' αυτό. Αλλά το άλλο, ούτε καν το πήραμε είδηση ότι ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Αύριο όμως, αν θα σου κλέβουν το παιδί με την κοινωνική λειτουργό και τον αστυνόμο, γιατί δεν θα είσαι όπως θέλει το σύστημα. Αν θες να διαπαιδαγωγήσεις σωστά τα παιδιά σου, θα φωνάζεις ενδεχομένως. Αλλά ήδη το κακό έχει γίνει και έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Αλλά βλέπετε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε δέσμοι των βαθών μας. Και σου λέω άλλος, εντάξει, αυτοί ψηφίζουν αυτό, ποιος τους δίνει σημασία. Όχι, το κακό προχωράει. Και μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση όλοι σιγά σιγά. Και οφείλουμε να αντιδρούμε και να βγάζουμε τις μάσκες μας. Ό,τι και αν κοστίσει. Και αυτό είναι και η κάθαρση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, βλέπει σιγά σιγά τη βρωμιά του. Όταν λέει συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα, όπως πρέπει να λέμε όλοι, αποκτάς ένα φως, το φως του Θεού, με το οποίο βλέπεις πρώτα-πρώτα την τραγική σου κατάσταση, τα άγρια ζώα που υπάρχουν μέσα στο νου σου, στην ψυχή σου, τους δαίμονες, τα πάθη. Και όλο και βαθαίνει αυτή η γνώση και όσο πληθαίνει το φως τόσο και τα διώχνεις αυτά. Και στο τέλος λέει φτάνεις στο ιδεχθές προσωπείο των παθών. Φτάνεις σε μια απέσια μάσκα που τη φοράς και νομίζεις ότι δεν τη φοράς. Και νομίζεις ότι αυτός είσαι ενώ φαίνεσαι κυκλοφορώντας με μάσκα. Και εκεί είναι η αποφασιστική κίνηση να πετάξεις αυτή τη μάσκα. Να βγάλεις το ιδεχθές προσωπείο των παθών. Και να φαίνεσαι αυτός που είσαι. Βλέπετε πας κοντά σε έναν Άγιο άνθρωπο και ξεκουράζεσαι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν φοράει καμιά μάσκα. Ότι είναι αληθινός. Δεν σου λέει άλλα και άλλα έχει στο μυαλό του. Θα σε μαλώσει, ναι, από αγάπη. Μερικοί μου λένε είσαι αυστηρός.
Και εγώ σας λέω, δεν υπάρχει αυστηρός πνευματικός. Υπάρχει άνθρωπος θεραπευμένος, υπάρχει γιατρός σωστός και υπάρχει γιατρός που σε κοροϊδεύει. Έτσι και ο πνευματικός. Δυστυχώς υπάρχουν και πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα. Και πάντα υπήρχαν. Ο Άγιος Σημαίων έως ο λόγος πριν χίλια χρόνια το λέει. Υπήρχαν στην εποχή του πνευματικοί που δεν ξέραν τίποτα για κάθαρση από τα πάθη, για φωτισμό του νου, για θέωση. Και σήμερα πόσοι τα λένε αυτά. Απλώς καλά λόγια. Με καλά λόγια δεν θεραπευόμαστε. Αν δεν ενεργοποιηθεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα που πήραμε στο βάφτισμα, αν δεν λειτουργήσει η νοερά προσευχή αδιάλειπτα μέσα μας, γι' αυτό μετά δεν μπορούμε και να είμαστε αληθινοί. Γιατί δεν έχουμε πετάξει τα προσωπία από μέσα μας. Και φοράμε μια μάσκα ο καθένας και κυκλοφορούμε. Και αν πάμε σε άλλο περιβάλλον, φοράμε άλλη μάσκα. Γιατί δεν βολεύει πια παντού η μάσκα αυτή. Και γινόμαστε σαν τους χαμελέοντες που παίρνουν το χρώμα του περιβάλλοντος κάθε φορά. Και λες τελικά ποιος είμαι. Ναι, δεν είσαι πρόσωπο. Βγάλε τη μάσκα, μπες μέσα στη θεραπευτική της Εκκλησίας και θα ζήσεις τη ζωή σου αληθινά και εδώ και στην αιωνιότητα.